σήμερα ζήτησα μια σύσκεψη με όλους τους φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν σε αυτή την υπόθεση που ξεκινήσαμε ως Δήμος Χανίων, ως Δημοτική Αρχή για τη δημιουργία ενός χώρου φιλοξενίας των αστέγων που βρίσκονται στην πόλη μας. Καλέσαμε πάρα πολλούς φορείς, καλέσαμε το νοσοκομείο, την περιφέρεια, τον ΟΚΑΝΑ, το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο, το ΕΚΑΒ και μια σειρά από άλλους φορείς, γιατί αυτό το εγχείρημα το οποίο ξεκινάει ο Δήμος Χανίων για να επιλύσουμε ένα ζήτημα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ αλλά ακόμα δεν το έχουμε επιλύσει στο σύνολό του και είναι το θέμα των αστέγων που βρίσκονται πολλές φορές στους δρόμους και που κανείς μας δεν θέλει. Αυτό λοιπόν το θέμα το χρειάζεται μια υποστήριξη και από άλλους. Δεν μπορεί μόνος του ο Δήμος Χανίων να βοηθήσει στο να εξαφανιστούν όλοι οι άνθρωποι που κοιμούνται από τον δρόμο και να βρουν μια ζεστή στέγη. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα, επειδή είναι σύνθετο όπως έχω ξαναπεί, διότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκες, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ψυχικά διαταραγμένοι, υπάρχουν άνθρωποι που είναι αλκοολικοί, τοξικοεξαρτώμενοι από ναρκωτικά, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σοβαρές ασθένειες. Άρα λοιπόν, εάν εμείς στηριχθούμε σαν Δήμος από όλες τις υπόλοιπες δομές και ιδιαίτερα από το νοσοκομείο Χανίων, θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε καλύτερα. Δεν είναι λοιπόν μόνο θέμα εξασφάλισης ενός κρεβατιού κατά τη νύχτα από τον Δήμο Χανίων, αυτό το εξασφαλίζουμε και το κάνουμε, είναι όμως εν τέλει αυτοί οι άνθρωποι να έχουν την υποστήριξη που πρέπει και μακάρι αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να επανενταχθούν κανονικά στην κοινωνική ζωή. Αυτή θα είναι η μέγιστη προσπάθεια. Δεν μπορεί όμως αυτό απλά να εξασφαλιστεί με ένα κρεβάτι το οποίο εμείς θα προσφέρουμε. Να πούμε επίσης ότι σε αυτό το υπνοτήριο που λειτουργούμε σε λίγες μέρες σαν Δήμος Χανίων και είναι το κτίριο που φιλοξενούσε μέχρι πρότινος την Φιλαρμονική, θα μπορούν να φιλοξενηθούν περίπου 20 συμπολίτες μας. Αυτή τη στιγμή στον δρόμο δεν είναι τόσοι πολλοί, είναι λιγότεροι. Και οι άνθρωποι αυτοί, πέραν από το βραδινό ύπνο, θα μπορούν να κάνουν ένα ζεστό μπάνιο, να πλύνουν τα ρούχα τους, θα μπορούν να έχουν και κάποιες άλλες υπηρεσίες και θα μπορεί κυρίως να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας την οποία βρίσκονται και αυτοί οι άνθρωποι θα υποστηριχθούν με διάφορους τρόπους, τους οποίους επιδιώκουν να εξασφαλίσουν.